Φίλες και φίλοι του Xlibris, καλώς ήρθατε και σε αυτό το επεισόδιο. Είναι καιρός που διάβασα το βιβλίο το οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα, αλλά μόλις τώρα κατάφερα να βρω το χρόνο να το παρουσιάσω όπως πρέπει, γιατί πραγματικά δεν ήθελα να κάνω κάτι στα πολύ γρήγορα για να το αδικήσω. Οι περισσότεροι πιστεύω θα έχετε διαβάσει ήδη την άποψή μου για αυτό στο Goodreads, αλλά όσοι δεν το έχετε κάνει, μέσα από αυτό το βίντεο θα μάθετε τουλάχιστον τα βασικά και μπορείτε και στο Goodreads και εδώ να μου γράψετε τα σχόλιά σας αν το έχετε διαβάσει. Η Πατρίδα του Φερνάντο Αραμπούρου, που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι ένα βιβλίο το οποίο αφενός μεν είναι αρκετά μεγάλο σε έκταση, αφετέρου δε πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό βιβλίο και πραγματικά από τα βιβλία που μου άρεσαν πολύ. Ίσως βέβαια δεν είναι για τον καθένα και θα εξηγήσουμε τι λέμε. Όμως, αν σας ενδιαφέρει έστω και λίγο το ιστορικό μυθιστόρημα, αν σας ενδιαφέρει έστω και λίγο η ισπανική κουλτούρα, η ισπανική ιστορία, πιστεύω ότι θα πρέπει να το διαβάσετε. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει γεγονότα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη χώρα των Βάσκων. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε την ιστορία και τα προβλήματα της περιοχής αυτής, όπως επίσης και τα προβλήματα, όταν λέμε προβλήματα, θέλετε να τα πείτε ανοπλοαγώνα, θέλετε να τα πείτε τρομοκρατικά χτυπήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν προβλήματα που επηρέαζαν τη ζωή των κατοίκων αυτής της περιοχής. Είτε μιλούσαν τη γλώσσα των Βάσκων, είτε θεωρούσαν τους αυτούς τους Βάσκους, είτε όχι. Εστιάζει το βιβλίο στην ιστορία δύο οικογενειών και την εξετάζει σε μια περίοδο 30 περίπου ετών, από όταν τελείωσε μάλλον από το όριο, το τέλος του ένοπλου αγώνα ή της τρομοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, στη χώρα των Βάσκων, και πάμε στο παρελθόν και εξετάζουμε τη ζωή δύο οικογενειών που αφελά τους, θα μπορούσαμε να πούμε, μπλέχτηκαν στον κικαιώνα των γεγονότων αυτών. Θα μπορούσε να το πει κανείς ιστορικό μυθιστόρημα, όχι όμως καθαρά ιστορικό. Τα ιστορικά γεγονότα δεν έχουν δεύτερο ρόλο εκεί πέρα. Περισσότερο θα το λέγαμε ηθογραφικό, λιγότερο κοινωνικό. Και επιχειρεί ο συγγραφέας να μας δώσει την άποψή του, ή μάλλον πιο σωστά να μας μεταφέρει στο κλίμα, στα προβλήματα, στα κοινωνικά, στα προσωπικά, στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής. Πρόκειται για ένα βιβλίο, όπως έγραψα και στην κριτική μου στο Goodreads, που κάθε κεφάλαιο στάζει πόνο, θα λέγαμε. Πραγματικά σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει πίκρα, υπάρχει ένα αναπάντητο, ίσως θα λέγαμε, γιατί. Είναι δύσκολες. Μιλάμε για ανθρώπους που μπλέχθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις. Μιλάμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις μικρές κοινωνίες, αλλά και πώς τα αντιλαμβάνονται, πώς τα αντιμετωπίζουν. Μιλάμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν με θέματα τρομοκρατίες, αν θέλετε, με εγκλήματα, με τον πόνο που αυτά προκαλούν. Μιλάμε για τέτοια θέματα. Κεντρικές ηρωίδες, βέβαια, όλοι οι χαρακτήρες σκιαγραφούνται αρκετά ικανοποιητικά. Έχουμε για τον κάθε χαρακτήρα όλη του την ιστορία, όλη του την εξέλιξη, λίγο πολύ θα λέγαμε. Όμως την πιο κεντρική θέση στο μυθιστόρημα αυτό καταλαμβάνουν δύο γυναίκες, δύο μητέρες, που μητέρες αρχηγοί θα μου επιτρέψετε να πω στην ουσία των οικογενειών τους. Δύο γυναίκες, ένας τύπος γυναίκας που τώρα έχουμε δει και το βλέπουμε και στην ελληνική λογοτεχνία, μια γυναίκα σκληρή και ταυτόχρονα πολύ πικρή, η μάνα που δεν βρίσκει τη δικαίωση, η μάνα που δεν που κατευθύνει στην ουσία την οικογένειά της, αλλά χωρίς, καταπιέζει αν θέλετε, και πραγματικά τέτοιους τύπους γυναικών έχουμε και τους έχουμε ζήσει και στα δική μας λογοτεχνία και μπορεί πιο εύκολα να ταυτιστεί κανείς. Δεν είναι βιβλίο ιστορίας με την έννοια ότι δεν ασχολείται με την ιστορία της περιοχής, τουλάχιστον όχι τόσο αναλυτικά. Είναι ένα βιβλίο επίσης το οποίο δεν είναι κοινωνικό, δεν τα αναφέρει, τα βλέπει κανείς, τα υποβόσκονται κοινωνικά προβλήματα, αλλά δεν εστιάζει σε αυτά, δεν τα χρησιμοποιεί. Δεν είναι βιβλίο που θα δώσει τις απαντήσεις, το γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα και γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δείχνει απλώς την ιστορία, πώς τα γεγονότα, τα δεδομένα ιστορικά γεγονότα, οι δεδομένες ιδεολογίες, πώς αυτές σε προσωπικό επίπεδο επηρέασαν τους πρωταγωνιστές. Δεν είναι κάποια βαθιά, δείχνει πως δεν υπάρχει κάποια βαθιά ιδεολογία σε όλους. Κάποιοι ό,τι έκαναν ή ό,τι υποστήριζαν, το υποστήριζαν ιδεολογικά. Κάποιοι όμως απλώς βρέθηκαν γιατί δεν είχαν άλλες επιλογές, γιατί έτσι γινόταν τα πράγματα, γιατί πιάστηκαν, όπως λέμε καμιά φορά, στα δίχτυα της ιστορίας, πιάστηκαν στο ρου των εξελίξεων και έπρεπε να πάνε με το ρεύμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε όμως για αυτό το βιβλίο. Όπως είπα, είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το πεις και συγκινητικό, σε ορισμένες στιγμές κάσει και ένα χαμόγελο, γιατί κάποια πράγματα είναι που είναι ελαφρά κωμικοτραγικά, και όπως γίνονται πάντα τα πράγματα όταν οι άνθρωποι οδηγούμαστε σε υπερβολές, αποκτάνε ένα κωμικοτραγικό στοιχείο, και όπως είπα ο πόνος. Ο πόνος είναι πανταχού παρόν στο βιβλίο μέχρι σχεδόν το τέλος. Μέχρι το τέλος που και αυτό είναι πικρό. Είναι πικρό, ναι, δεν θα το έλεγα ότι είναι, δεν είναι happy end, δεν είναι. Είναι ένα τέλος πικρό, αλλά παράλληλα ένα τέλος που αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας στον αναγνώστη. Αυτά έχω να πω. Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί σε κάποιους, αν ψάχναν κάτι συγκεκριμένο, αν ψάχναν μια επική εξιστόρηση, αν ψάχναν μεγάλες πράξεις και με το μεγαλείο του ανθρώπινου χαρακτήρα και διάφορα τέτοια, ναι, όχι, δεν θα τα βρείτε. Είναι ένα βιβλίο σε πολύ ανθρώπινα, σε πολύ καθημερινά, σε πολύ απλά μέτρα, αν θέλετε. Είναι τέτοιου μεγέθους βιβλίου και αυτό είναι που το καθιστά, για τη γνώμη μου, ένα πραγματικά καλό βιβλίο. Να τολμήσω να πω ένα μεγάλο βιβλίο. Ενδεχομένως ναι. Να πω ότι στην αφήγηση υπάρχουν συνεχείς αναλλαγές από κεφάλαιο σε κεφάλαιο της αφηγηματικής γωνίας, δηλαδή σε κάθε κεφάλαιο έχουμε ξεχωριστό, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο έχουμε ξεχωριστό πρωταγωνιστή τον οποίο ακολουθούμε, και οι αναδρομές στο παρελθόν, μπλέκεται το παρελθόν, το παρόν, το παρελθόν και το πιο παρελθόν ακόμα, όμως μη σας τρομάζει αυτό, είναι πολύ καλά, είναι με μαεστρία γραμμένο και πολύ γρήγορα θα βρείτε το δρόμο σας, δεν θα σας ξενήσουν οι συνεχείς μεταφορές μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος. Είναι έτσι δομημένο το βιβλίο που ξέρετε αμέσως που βρίσκει μετά τα πρώτα κεφάλαια, που καταλαβαίνετε τι γίνεται, τα πρώτα 2-3 κεφάλαια, αμέσως καταλαβαίνετε πότε μιλάμε για παρελθόν, πότε για μέλλον. Σιγά σιγά συμπληρώνεται το puzzle. Δεν μας τα λέει όλα από την αρχή. Από τα λόγια των πρωταγωνιστών καταλαβαίνουμε και συμπληρώνουμε σιγά σιγά το puzzle. Κάποια κομμάτια του παρόντος, δένουμε κάποια άλλα του παρελθόντος και αυτά με κάποια άλλα, και είναι σαν ένα puzzle που συμπληρώνεται σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω ότι σε ορισμένους αυτή η εφηγηματική τεχνική ίσως να μην αρέσει. Όπως επίσης μπορεί να μην αρέσει και το γεγονός ότι δεν είναι ένα βιβλίο που έχει σκοπό να εξυψώσει, να εξυμνήσει, να εξηγήσει κάτι. Είναι ένα βιβλίο που είναι για τους απλούς ανθρώπους, αν θέλετε, που γράφει απλά, κατανοητά, γιατί πραγματικά μην νομίζετε, πολλές φορές το δράμα, τα μεγαλύτερα δράματα είναι έτσι απλά. Δεν είναι εκ των υστέρων ερχόμαστε και γινόμαστε ήρωες ή γινόμαστε μάρτυρες ή οτιδήποτε άλλο. Η ιστορία τα κάνει, η ιστορία που αποδίδουμε οι άνθρωποι, ο μύθος που θέλετε που φτιάχνει ο καθένας μας για το παρελθόν, τα κάνει αυτά. Εκείνη τη στιγμή που τα ζεις, τα πράγματα είναι απλά και καθορίζονται από απλές και ανθρώπινες παραμέτρους. Αυτά λοιπόν για το βιβλίο του Φερνάντο Αραμπούρου «Πατρίδα», που είπαμε στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτά προς το παρόν, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!